Μουσική παρακολούθηση. Το καλά αν πάμε ή δεν πάμε. Όχι να μας περιβέζουν δηλαδή, να μας δουλεύουν κοινώς. Βλέπει κανένα να πηγαίνουμε καλά. Ο κόσμος δυστυχεί. Οι μόνοι οι οποίοι έχουν άνεση είναι τούτοι που παίρνουν τσέκι από την κυβέρνηση. Εμείς οι βουλευτές, οι δημόσιοι μας υπάλληλοι, των ημικρατικών οργανισμών, οι τραπεζικοί. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητά τεχνά. Είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μου όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα της Ζάμπας Δανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Ρε αγαπούλες, ο Ρίκος Ροδοκρήτου έδωσε ακόμα μια κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πατάτα TV, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα συνεχίσει την κατάθεσή του υπό αριθμό 127 και αναμένεται να την ολοκληρώσει την ερχόμενη Πέμπτη. Μα καλά, ενέλειψαν οι κόλλες, ενέλειψαν το μελάνι που τις παίρνες τους. Ο κύριος Ρίκος Ροδοκρήτου προσωρινά θα διαμένει σε ένα μικρό δωματιάκι στο αρχηγείο της αστυνομίας ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία της κατάθεσης του. Η μάχη των μαχών. Ο ένας δικάζεται, ο άλλος ένα κατηγορά, ύστερα να καταθέτει ταυτοχρόνως. Τη Ρόκη Μπαλμπόα και μονομαχία του Ελφάζο του Ταούλα. Εμίκημα όμως μπροστά στη μονομαχία των εισαγγελέων. Λαλό σας, τούτο το πράγμα θα γίνει ταινία και θα παίξει στο Hollywood. Άρα για να έχει happy end. Το σίγουρο που να έρθει το end, να παίζει πολύ happy ρε αγάπη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς θεωρούμε ότι ήταν θέμα ευθύνης. Έγινε θέμα ευθύνης λόγω της μεγάλης καθυστέρησης. Μπω στη διαδικασία αν είναι πρόταση νόμου ή τροπολογία. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τόσο τον πρόεδρο της Βουλής. Οι αν χρωστούν δεν είναι σε προβληματικά δάνεια. Το πρώτο κόμμα είναι Οδυσσή. Έχουμε κατάρρευση να μπω κάμα 100 ευρώ και πέρασα το νομοσχέδιο για την αφαιρετικότητα. Μεγάλη υπόθεση του τον Ανδρέα. Κάτσε πρόεδρε, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ έλεγα ότι εσείς ένα τσάκου, ένας μαέστρος της πολιτικής. Μεταξύ μας, πώς τα κατάφερες, πρόεδρε? Ανδρέα μου, έχω το δίκιο με το μέρας μου. Κατάφερα και πέρασα το νομοσχέδιο για την αφαιρετικότητα, το οποίο προστατεύει τον κάθε Κύπριο φτωχό πολίτη σαν εμένα. Μπράβο, πρόεδρε μου! Τώρα μεταξύ μας πέμπτουν να σπάσω. Πώς σε κατάφερες να πείσεις το Σιζόπουλο? Να σου πω την αλήθεια. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, πρόεδρε μου. Εγώ, Ανδρέα μου, είμαι ένας πολιτικός που είναι σημείο μου. Από κάτω μέχρι πάνω. Την πολιτική έχω την μέσα στο DNA μου, σιόρ, μέσα στο γιάμα μου. Όχι μόνο την πολιτική, πρόεδρε μου. Όλα σε να έχεις τάση. Είσαι ένα πολιτικούδι. Είσαι ο νουρέγευ της πολιτικής. Να φανταστείς, παίρνεις τους ούλους στη φρύση και φέρνεις τους άμμο τους, πρόεδρε μου. Πώς τα κατάφερε, νομίζεις, Ανδρέα μου, ένα φτωχό απλό κοπελούδι από την Αρκάτα να βγει πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού? Πώς, πρόεδρε, με το σπαθί σου, ασφαλώς, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή είναι ένας καλός πολιτικός, κατάφερε να πέρασω το νομοσχέδιο για την αφαιρεγκαιότητα και θα περάσω και το ωράριο των καταστημάτων. Ασφαλώς, πρόεδρε μου, και όχι μόνο τούτο. Τριπλάρις του τσευκολότατα, βεβαίως. Και στις βουλευτικές εκλογές, άκου το να μαθημάσαι, θα βγάλω πρώτον κόμμα το νησί.
και τον Απόλλωνα πρωταθλητή θα ευχαριστώ, πρόεδρε μου, βεβαίως. Μα, Ανδρέα μου, να σου πω, εμπολιτικός που είμαι, όχι Θεός. Ναι, πρόεδρε μου, αλλά μα θέλεις, είσαι και Θεός. Θεός, βεβαίως. Καλά λεπτά να το αποκάλυψε. Καλά να φύγουν οι μαθήματα. Εδώ καιρό οδηγές ο coach. Εδώ καιρό οδηγές ο coach. Οδηγές που εμπάνκο. And now live from London, the BBC World News. Ladies and gentlemen, good evening. I'm Bob Rhodes with the very last news from Cyprus to BBC. The Mustafa Okiji was the big lottery winner of Lottery Cleo for the first set in Katerina. The law for the Supreme Court say okay for the mind of Cyprus today, and the British want to buy in Cyprus a very big penny, has to wait for the weather, will do cheap and very good net. Now we go for ADEC news. The radical for decades next week has goes to the land with the 7th in scandal of depletion of purpose. The second a hot thunder, it'll go on then with the scandal of a technical debt in the school and college. Now, the government of an event throw the tuna for the Viking of shops. Ladies and gentlemen, Amber Broad, that was the last news from Cyprus to BBC. Είμαστε έτοιμοι, είμαι έτοιμη προσωπικά να επαναψηφίσω τη μόνιμη προστασία αυτών των οποίων αγοράζουν το ακίνητο. Ευχαριστώ. Ρε καθηγητάντζες, θα το πιστέψετε, αλλά εν είμαστε καθαρό εμείς Έλληνες. Σύμφωνα με το βιβλίο Γενετικής Κληρονομιάς στην Κυπρία, οι Κύπροι κατάγονται από τη Μέση Ανατολή και τη Μικρονασία. Αφού δίπλα. Ελλάδα και Ευρώπη. Αφού πάρα δίπλα. Και υπάρχει και ελάχιστον τουρκικό στοιχείο. Αφού γείτονες, by the way, υπάρχει ποσοστό Κυπρίωρια αγαπούλες που δεν κατάγονται από γειτονικές χώρες, αλλά από πολλά πιο μακριά. Ναι, έχεις δίκιο. Να πούμε, πώς θα είναι η Ελένη η Θεοχάρους, που είναι έτσι λίγο Ναστρούδα. Από σκανδιναβική περιοχή. Ναι, ο Νεοκλήσος Ηλιτσοτής, που είναι έτσι Μουζουρούδης. Που άλλη είναι Ήπειρο. Ο Ζαχαρίας ο Κουλίας. Που άλλον πλανήτη. Ακούσαμε πάρα πολύ το πραγματικά. Πραγματικά. Με νόμον απορώ και ξύσταμε. Πραγματικά είναι ένα απορώ. Πραγματικά είναι να διαρωτάσαι. Και πραγματικά. Και εδώ η Ρόδος. Πραγματικά. Έχουν το κάθε δικαίωμα της άποψης. Πραγματικά νοιαζόμαστε. Πραγματικά. Είναι πραγματικά λυπηρό. Αν τους ενδιαφέρει πραγματικά ο Κύπρος καταναλωτής. Είναι εκβιασμός καθόλου. Είναι η ομοιή πραγματικότητα. Και πραγματικά. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αδέρφια μου κυπελλομονιάτες. Ήρθε η στιγμή να σας ανακοινώσω μια πολύ μεγάλη μου απόφαση. Θα συμμετέσχει στον Dancing for You, αγαπητέ Δημήτρη. Όχι, μα η γεννήση. Θα μεταναστεύσεις στην Κούβα. Νιέτ. Θα κάνει την κλήρωση της Ομόνοιας στο Πίνκο. Όχι, εν την άλλη εβδομάδα τότε, αλλά εν άλλον που θέλω να σας ανακοινώσω. Σύντροφοι, έφτασε η στιγμή να αποσυρθώ από το κόμμα και να απέχω πλέον από τις σημαντικές αποφάσεις. Σύντροφοι, θα μείνω ως απλός παρατηρητής. Όχι, σύντροφε, γιατί? Μα τούτο σύντροφε είναι μεγάλη απώλεια για το κόμμα μας. Είναι όντως μεγάλος πάτσος για το κόμμα και γενικότερα για εμάς, αλλά θα το αντέξουμε, αγαπητέ Δημήτρη. Μη με πιέζετε, μόνο να μείνω, σας παρακαλώ. Θα μείνω απλώς παρατηρητής, όπως είπα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα στη σημερινή ατζέντα. Οι κατηγορίες της πρίτανης του ΤΕΠΑΚ, ελπίδας κεραυνού, της δικής μας ελπίδας. Μέχρι τώρα η πολιτική του κόμματος είναι όποιος ακελικός κατηγορείται, είναι πολιτικός κρατούμενος του κόμματος. Πάντως, εμπολές και σοβαρές κατηγορίες εναντίον της.
παιδιά, για όνομα του λαού. Η ελπίδα είναι συντρόφισσα, είναι δονοπούλα, είναι ένας αγωνιστής της ΠΟΓΟ. Ήταν και θα παραμείνει, μη χάνουμε την ελπίδα μας. Άντε. Θα τη στηρίξουμε με τα 20 μας νύσια. Πάμε ωράριον καταστημάτων. Ήμασταν εναντίον της κυριακάτικης εργασίας από τον καιρό της απεργίας των μεταλλορύχων στον κάτω αμίαντον το 1947 στο στάθμα. Άρα και ήρθε ο καιρό να αλλάξουμε. Η ανεργία βρίσκεται σε έξαρση. Αν όσοι δουλεύουν Κυριακή θα αμείβονται περισσότερο, τότε... Για όνομα του λαού, γίνεται να δουλεύουν Κυριακή σε ορταπλάσματα ο εργαζόμενος λαός. Πότε θα πιένουν μαπά να θωρούν τη σιλάκα, πότε θα κάνουν τη σούβλα τους, να πιένουν εκκλησία, να βλέπουν τον ανιψιόν τους, χερ νέφιου, χερ άγκορ, πότε. Άρα είμαστε εναντίον. Πάμε στο επόμενο. Πόλεμο στην εισαγγελία. Ποιον να στηρίξουμε, τον Κλειρίδη ή τον Ρίκο, ποιον? Οπωσδήποτε ο Ρίκο. Θα στηρίξουμε το κράτος ψηφίζοντας το Γενικό Εισαγγελέα τον Κλειρίδη. Είναι έντιμος, τίμιος, άμεμπτος. Παιδιά, θα αφήσουμε τους συναγερμικούς τα δεξιούθια να σκοτωθούν μόνα τους. Μα σύντροφε Δημήτρη, αλλά έλαλες πριν, έλαλες ότι θα ξαναεπέμβησες στις απόφασεις του κόμματος. Ήταν που άλλαξε, ε? Ναι, σύντροφε, εντάξει, ήταν η τελευταία φορά, ορκίζουμε. Τέλος πάντων, νομοσχέδιο για την αφαιρεγκιότητα. Ποια θέση να πάρουμε? Δύσκολη αποφασή. Είναι πολλά και τα υπέρ και τα κατά. Θα υποστηρίξουμε Δύση, Δίκο, ΕΔΕΚ. Εναντίον είναι Λιλίκας, Ευρωκό, Κουλίας και Επερδίκης. Άσχημη παρέα του εναντίον. Μετά από όρημη σκέψη, ρε παιδιά που έκανα, λαλείτε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε το νομοσχέδιο περί αφαιρεγκιότητας, αγαπητοί μου. Μείνε μαζί μου έγκυος, φίλε που είσαι έγκυος. Μείνε μαζί μου έγκυος, φίλε που είσαι έγκυος. Νιέτ. Νιετότατα. Νιέτ. Να σας δω κάτω στην κατσίρνη, ρε. Η Λευκωσία πώς αντιδρά σε αυτά τα μηνύματα? Όλα θα κρυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θεωρείτε ότι η Τουρκία έχει δείξει δείγματα γραφής ότι θα συμβάλλει σε αυτή τη λύση? Επαναλαμβάνω αυτό που είπα, ότι όλα θα κρυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα στο τραπέζι των συνομιλιών. Τι είδους παρέμβαση είναι αυτή που αναμένει η Λευκωσία από την Ουάσιγκτον? Αλλά επαναλαμβάνω, όλα θα κρυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να τις ζούμε και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσα από τις προτάσεις που υποβάλλουν. Όλα θα κρυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε εκπρόσωπε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, εντός του 2015 θα αρχίσουν και πάλι οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Η δική μας πλευρά είναι αισιόδοξη. Όλα θα κρυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κύριε Ιαπανά. Ακόμα και το ίδιο το τραπέζι θα κρυθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κατά πόσο το υλικό του έχει τους προδιαγραφές. Παρακαλώ, κύριε Σουστή. Κύριε εκπρόσωπε, ο πρόεδρος μας θα μεταβεί στην Αρμενία για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την γενοκτονία των Αρμενίων. Αυτό δεν θα εξοργήσει την Τουρκία λίγο πριν από τις διαπραγματεύσεις? Ναι, δυστυχώς αυτόν το σκεφτήκαμε αφού ήδη κόψαμε τα εισιτήρια. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα η αλλαγή και με το πέναλτι που θα επιβαρυνθεί η κυβέρνηση είναι πολλά τα λεφτά. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη απλώς θα παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν στη Γενική Εισαγγελία? Βεβαίως, με μεγάλο ενδιαφέρον θα χαρακτηρίζεται, διότι πρόκειται για μια θέση η οποία η κυβέρνηση κρατάει εδώ και χρόνια. Είναι αμφίροπη αυτή η θέση, με γρήγορες φάσεις, εναλλαγές, γρήγορα γκολ, διαγώνιες μπαλιές. Και μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα αυτό του αγώνα μπορεί να εκπληθεί και στην παράταση. Κανείς δεν ξέρει αυτά τα. Λοιπόν, η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας έχει καταγγελθεί από την αστυνομία με το υπηρεσιακό της αυτοκίνητο να υπερβαίνει το όριο ταχύτητος. Πώς το σχολιάζετε? Μα είναι εις γνώση του Προέδρου αυτό και θα αντικατασταθεί σύντομα το υπηρεσιακό της αυτοκίνητο με υπηρεσιακό ποδήλατο, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι οι ταχύτητες είναι πολλά πιο κάτω. Παρακαλώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου, τον κύριο Λακοτρύπη, είναι έτοιμα τα έγγραφα του διαγωνισμού για αδειοδότηση και λειτουργία καζίνου στην Κύπρο. Πότε αναμένεται ότι θα λειτουργήσει το καζίνο? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί παίχτες οι οποίοι ρισκάρουν σε αυτήν τη διαδικασία, η οποία είναι σαν τη ρουλέτα. Αν θα ποντάριζα, ας πούμε, πότε θα αρχίσει το καζίνο με τους ρυθμούς που έχουμε στην Κύπρο, ρε παιδιά, θα έλεγα ότι. Τα χρόνια! Θα έχανα τα λεφτά μου. Άλλη ερώτηση. Μόνο η έκθεση για το τερματικό φυσικό αέριο στοίχισε 25 εκατομμύρια. Το ίδιο το τερματικό, δηλαδή, πόσα θα στοιχίσει?
Κοιτάξτε, αυτό δεν το λέει κάπου στην έκθεση, ούτε μπορώ και εγώ να βρω αυτόν το στοιχείο, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. Επόμενη ερώτηση. Γιατί η έκθεση στήχησε 25 εκατομμύρια? Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα το οποίο όσον αφορά το εκατομμύριο τη εκθέσεω, όπου με ανάλογο το βάθο του κατεβήκαμε κάτω πόγια, μπορούμε να λύσουμε το budget το οποίο τέθηκε. Πρέπει, στο μικρό, μα ρεπότε τα τη σχέδιο. Κίνα, πραγματικά χρειάζεται μεγάλη υπομονή, μια περίοδο όπου πραγματικά είναι να διαρωτάσει, είναι πραγματικά, επειδή πραγματικά θέλουμε, πραγματικά όμως. Και εδώ η Ρόδος, πραγματικά. Wake up, wake up, wake up and look around. Και κύριοι, καλησπέρα. Οι Ρώσοι αστροναύτες που βρίσκονται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στέλνουν μήνυμα ειρήνης και ευημερίας στην Κύπρο μας, εγκαινιάζοντας έτσι την Κυπριακή Εβδομάδα Διαστήματος που πραγματοποιείται στη Λευκοσία 20 με 26 Απριλίου. Έχουμε σε απευθείας σύνδεση το Ρώσο αστροναύτη, κύριο Σεργέη. Κύριε Σεργέη, καλησπέρα. Ακριβώς. Πείτε μας λίγα λόγια, κύριε Ζερκέη, για την Κυπριακή Εβδομάδα Διαστήματος. Ρίσσε κρινίτσε τη συνέπιστρα χείρν κανείς χέπρε την κρίχης κανείς και ρεντεράβα ισήρν της τελενήριγον τα κανείς και ρεμπτά ισήρν νέτε τσούτα νέτε τα. Ο Παγκύπριος Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος έχει οργανώσει ουσιαστικά αυτή την εβδομάδα. Σαβρούντε γερυστερεντάβα, ήδη δε Μοσκοβέρτσι βερυντάρ, σήμερα Μοσκοβίτσιν δε κακίτσι τρενταχίζιν, ήρυζι χαρίστε. Μα έχουμε εμείς αστροναύτες. Βρίσκε και έξτε γρυμπίφτη σύφτην και χειραγκανίτσιν τρενταχίζιν σκνίδιν μπτκαστάρι. Την σελίδα 5, την 2, την II, Ιώτα, Ιώτα, ευχαριστώ κύριε Βουλία. Ρέμορα, εσείς που ασχολείστε με τον τζόγο, την πράσινη τσόχα, τα χαρτιά, τα κουμάρκα, ετοιμαστείτε. Έρχεται το σούπερ καζίνο μας, ο Λακοτρύπης είναι έτοιμος να γυρίσει τη ρουλέτα. Είναι έτοιμα όλα τα έγγραφα για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την αδειοδότηση θεματικού καζίνου, το οποίο θα μας βάλει στο χάρτη των τουριστών που τους αρέσει και να πέσει στο κουμάρι. Πρέπει να εξηγήσουμε όμως στους τηλεθεατώνας μας, Ραν Ντάνι, τι σημαίνει θεματικό καζίνο. Ναι, εννοούμε ένα καζίνο που δεν θα έχει μόνο ρουλέτες και θα παίζουν μηχανούδες και χαρτιά. Τούτα εξάλλου και χρειάζονται άδεια, που τούτα έχει μάθει Κύπρος. Και μάλιστα κάθε τρεις μήνες ανακαινίζουμε τα. Μα γιατί κάθε τρεις μήνες ανακαινίζουν τα? Γιατί κάθε τρεις μήνες τραβούν τους μια μπόμπα και τα ούλα τσάμε. Έχεις δίκιο, ρε. Διότι ρε αγαπούλες, στα θεματικά καζίνα βάζετε τέλος στην ανεπιθύμητη μπομπολογία. Εκεί μέσα θα υπάρχουν μόνο μπάρκα, σούσες, κούνιες, μπέλες, τραμπάλες, οτιδήποτε αρέσει στο παιδί, ακόμη και μαλλίν της γριάς. Και πεντάστερα φυσικά ξενοδοχεία για όλη την οικογένεια με όλα τα facilities. Αυτός είναι και ο στόχος. Ο άντρας θα παίζει που το πρωί μες τη νύχτα κουμάρι και η υπόλοιπη οικογένεια θα διασκεδάζει. Επί της ουσίας, μετά που θα τελειώσουμε, τρεις εβδομάδες μετά θα είναι έτοιμο το υπολείο να προκηρύξει τις προσφορές. Ναι, θα δηλαδή, 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 χρόνια γράμματα. Πριν το μέσα του Μάριου. Κύριε Μεταχαλή, πριν το κλείσιμο της Βουλής, έχετε βρίσκει ποτέ. Θα είναι μια ανοιξιάτικα ρούχα. Το εδόλιο του κατηγορουμένου θα βρεθεί πρίτανη στο ΤΕΠΑΚ με τέσσερις κατηγορίες. Κατάχρηση εξουσίας, επηρεασμό αρμόδιας αρχής, καταρτισμό εγγράφου χωρίς εξουσία και κυκλοφορία του. Ο Γενικός Εισαγγελέας άναψε σήμερα το πράσινο φως για καταχώρηση της υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού μετά τη μελέτη του μαρτυρικού υλικού που συγκέντρωσε η αστυνομία στο φάκελο της υπόθεσης. Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη ψηφοφορία, θα επαναλάβω προφανώς την ψηφοφορία, αλλά δεν θέλω να παραβιάσω τον κανονισμό. Παρακαλώ! Παρακαλώ! Διαρκούσεις της ψηφοφορίας δεν γίνεται συζήτηση.
Όμως θα επαναληφθεί η ψηφοφορία. Θέλετε να μείνει? Όχι, δεν θα δώσω τον λόγο διαρκώς της ψηφοφορίας. Έτσι λένε οι κανονισμοί. Θα τηρήσω τους κανονισμούς. Παρακαλώ. Κύριε Ομίρου, μπορείτε να μας απαντήσετε? Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Φιδίας Σαρήγας αντιμετωπίζει 7 κατηγορίες για το σκάνδαλο αποχετευτικού ΠΑΠ. Μιλήστε στο λαό, διότι πραγματικά έχουμε χάσει το λογαριασμό. Βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Μπάρκουλη, εμείς του σοσιαλιστικού κινήματος ΕΔΕΚ σύσσωμοι στεκόμαστε μαζί στις επάρξεις με τον συναγωνιστή Φιδίας Σαρήγα σε αυτόν τον δύσκολο μακροχρόνιο αγώνα που έχει να δώσει. Το σύστημα μας, Σαρήκα, πολέμα, σου δίνω μεν το αίμα. Και αν βρεθεί ένοχος ο κύριος Σαρήκας για το αποχαιρετικό του σπάφου, τι κάνουμε? Αγαπητή μου κυρία Ζαχαρούλα, αν αποδειχτεί ότι ο συναγωνιστής Σαρήκας έπεσε στον πόθρο της σπάφου, τότε αντιλαμβάνεστε, αγαπητή μου, ότι δεν θα του ρίξω μέσω σύμβιο. Άσχολη, πάμε τις σύλλαρκες ολάτια μας ο γαεβέ. Μάλιστα, κύριε Ομίρου, πώς σχολιάζετε αυτά που συμβαίνουν στη Γενική Εισαγγελία? Βέως, αγαπητή μου κυρία Τζάκλι Σμιθ, θέλω με πάσα βδελιγμία να καταδικάσω τα τεκτενόμενα στη Γενική Εισαγγελία. Μα αντιλαμβάνεστε, αγαπητή μου, ότι αντί οι δύο εισαγγελείς να είναι κόλοτσε βραζί, έγιναν κόλοτσε κόλος ο λέμπ. Πώς σχολιάζετε την πράξη του κομματός σας να ψηφίσει τον νόμο για την αφαιρεγκαιότητα? Βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Καλίνικε, θέλω απερίφραστα να χαιρετήσω την ηρωική πράξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕ, η οποία κατάφερε να ανοίξει έτσι τρύπες στο δίχτυ προστασίας για την εκτίμηση της πρώτης κατοικίας, για να περνούν τα μικρά τα ψαράκια, ο φτωχός ο κοσμάκης, να πιάνονται μόνο οι καρχαρίες και κάτω μην γούγιωρα. Μα συντοπιάνω ξανά συντοπιάνω. Θέλετε να μας πείτε, κύριο Μύρου, ότι σύμφωνα με τον νόμο περί αφαιρεγκαιότητας θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία του μέσου Κύπριου πολίτη? Βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Μπάρκουλη, πρέπει με πάσαν θυσία να προστατευτεί. Μα δεν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι για το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕ κάθε πρώτη κατοικία είναι και κάστρο? Τώρα, αν ένα κάστρο διαθέτει 5 υπνοδωμάτια, 3 κουζίνες, σίνεμα, ρουμ, τζαγούζι και 10 μέτρη πισίνα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι τραπεζίτες θα το φαλάχανον, αγαπητοί μου. Μάλιστα, κύριε Ομίρου. Βεβαίως. Δεν ανησυχείτε ότι με το νομοσχέδιο για την αφαιρεγκαιότητα που ψήφισε και η ΕΔΕΚ, μπορεί οι τράπεζες να φάνε τα σπίτια του απλού πολίτη? Ποσώς δεν ανησυχώ, αγαπητοί μου, γιατί αν τα πράγματα είναι όπως τα λέτε, τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα την πάει ο Σιζόπουλος που μας εκούρτησε να το ψηφίζουμε και ας την πάει όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί θέλω να μου πείτε για αυτό το Twitter που βάλατε σε σχέση με την παρέτηση Χούρικαν. Πόσοι θα δέχονταν τους λόγους παρέτησης Χούρικαν αν δεν περνούσαν το νομοσχέδιο για την αφαιρεγκαιότητα? Είναι πράγματι οικογενειακοί λόγοι? Εσείς να μας πείτε. Τι υπολογίζετε? Όχι, δεν μπορώ να. Δεν μας συνηθίσατε να μασάτε τα λόγια σας, πείτε. Αλλά μας συνήθισα πολλές φορές να αφήνουμε και λίγο πλοκίνηση στο θέμα. Wow. Παρέλαση από celebrities θα έχουμε αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου τηλεθεατώνες, στα δικαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πατάτα News Center, θα έχουμε εκεί πέρα στην ουρά να περιμένουν κύριος Φιδίας Σαρήκα, Ελπίδα Κεραυνού, Ρίκος Ζεροτοκρίτου και η... Τα υπηρεσιακών αυτοκίνητων της κυρίας Γιορκάτση. Σύμφωνα με τις κάμερες τροχείας, παραβίαση κατά πολύ ρήν ταχύτητος. Άραγε όμως οδηγάνε η κυρία Γιορκάτση ή ο οδηγός της? Όταν η αστυνομία προσπάθησε να μάθει ποιος οδηγούσε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, η κυρία Γιορκάτση είπε ότι ενεσημάτουν. Βέβαια, πού να θυμηθεί με τόση δουλειά που έπαιζε στην κεντρική, με τα πάιτζες σου, έχει το μαΐρεμα, το σφουγγάρισμα, το σκούπισμα, ναι. Για να ξεκαθαρίσει λοιπόν η υπόθεση, η αστυνομία πήρε τις κάμερες της κεντρικής τράπεζας, τις έλεξε και φάνηκε ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε η κυρία Γιορκάτση. Κυρία Γιορκάτση, είδες την, α? Και μάτσε Fast and the Furious. Καταλάβες, κύριε Γιορκάτση μου, κάλμα ρε λίγο, για όνομα του Θεού, διοικητρία γυναίκα. Βάλεις μου κοντρού έτσι ραλούθια μες στην πρωτεύουσα. Να τσιλήσεις και κανέναν πεζό. Το μεσαίο. Στόπε, φρένα. Νατάλια, χειροπουλή. Ενήφρα παιδιού μου ρε μάνα μου, κάνω την απαραίτητο interview για να είναι έτοιμη για την βραδινή την βάρδια, μένει και αρκορουφητή. Σε πρόβλημα, αλλά τρεβέστε ρε, πάρε να σε πια ώρα με φραπέξου ρε. Ένα μπορεί να κάνω, να σου τούλα μου έλεγε ο λόγι σου, μπορεί να κάνω με νόγω του αυξημένου φορτουργανσίας, έπαιξα με τα μούτρα στη δουλειά. Με τα μούτρα έδωσε. Ρε,
και μες στο κρεβάτι μας ρε ξημαρισμένε! Να μπορώ να κάνω ράσουν του λανομίνης, ήθελα εφαίρω μες στο κρεβάτι ή να μπορώ να κάνω λόγω της υπερβολής, να του έχω μες στο βουτούλι Coffee Express, αναγκαστικά θέρα δουλειά στο σπίτι. Homework, διότι κάνω λάθος ρε κομπάρι. Ρε, ρε εσύ ευκάλε και το σινί και το παλούτσι. Ω, το σινί, το παλούτσι. Κατεκορή εσύ, τα ράξε που δα μέσα. Και εσύ ρε πόβλη, ρε, τελειώνει. Συνάξε τα φουρτού σου και άξε που δα μέσα. Ναι, ρε, αφού του λέει σου, αυτή τη στιγμή εξυστηριεύω ένα πρόβλημα που έχω, ρε κουμπάρ, έχω μια πάθηση, μια σπάνια πάθηση και τη σέβεσαι. Τα πάθηση να έχεις, ρε. Τη γνωστή πάθηση που είχε ο Μάικ Ντάγκλας, ο ηθοποιός. Είμαι εθιγμένος στο σεξ. Τι να μπορώ να κάνω, άμα τίκτες τον έρωτα. Ο έρωτας σου τα χάπη, θέλει ψυχή και φαντασία. Εσύ όμως τον καταδύσες, μια τυπική διαδικασία. Ρε, 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 μα περιπέζεις με ρε. Ούτε αν κουράγεις θερμοκηπίου άντρομεντα μέσα ρε, άλλον δύο να γιάσω ρε. Άτε ρε φουτούλα νησού, αφού λαλώνεις σου ρε κουμπάρα, έχω πρόβλημα ρε κουμπάρα, γιατί δεν το καταλαβαίνεις ρε κουμπάρα ότι έχω σεξουαλικό πρόβλημα και αμέσως θέλει να με μειώσεις ρε κουμπάρα. Παυλή μου, δεν το ξέρω ρε ότι έχεις πρόβλημα. Τι καλό. Αν θέλεις, Παυλή μου, μπορώ να σε βοηθήσω τώρα. Μέρα που του λέει, μέσα στο όνομα του δομή σας άρεσε, αμέσως να βουτήκε όσο σου κόμ. Μέρα κλείσμα όμως στον κοράντζινο και φόβομαι εσύ. Λάω σου, έχω πρόβλημα και χρειάζομαι επαγγελματική βοήθεια από ανθρώπους ειδικούς. Θέλω θεραπεία, αν όχι εσύ στο πηγεθεί που λόγω σου. Εντάξει Παβίμου, έλα, μέχρι την ημέρα που θα πει ναι, τώρα είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε. Εσείς και μετά να αρχίσετε τις άλλες ερωτήσεις. Έπεσε λίγο. Ξαναβάλλετε εδώ για να σας ακούμε, γιατί είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε. Και μετά να αρχίσετε τις άλλες ερωτήσεις. Έτσι λέτε. Ναι, έτσι λέω, ναι. Αρχίσα να τα λέω, βλέπετε, σιγά σιγά. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πάλι σε το μικρόφωνο, αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο τον κύριο Σιλούρη να βάλει το μικρόφωνο. Κάποιος, ποιος είναι αυτός που το κάνει. Λοιπόν. Γιατρέ, πριν να μου βάλει χέρι, πόσο μπορεί να μας κάτσει την υποθεσία. 100 ευρώ χωρίς αποδείξη. Εσύ σε λέω, γιατρέ, 100 ευρώ είσαι σχέδιο, έχει και στα πλευρά μας. Κύριε Λέγκη, δεν είναι το φρόνημα, τι μου που τα βγάλω, σιόρ. Κύριε Φωτολί, πέ μου τώρα να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα σου. Κοιτάξτε να είσαι, γιατρέ. Πιστεύω ότι έχω σοβαρό πρόβλημα σεξουαλικό. Άμα δω γυναίκα, μόλις σε συγκόψω, σαντανώνομαι. Σαντανώνεσαι, μάλιστα. Πολλά γιατρέ, ειδικά αν έχει καμπύλε, έχει μινιούθια, κολούθια, πομπαρίνηματα, χιουρινένη μια μπατίνση. Ευκαιρία θερμοκρασία μου, κόσμο, ενώ είμαι άνθρωπο, να πω να κάνω. Πιάνει με έξω από την σύγκαψη. Έξαρση, έξαρση, στον κορμί μου, έξαρση. Εξάρση, μάλιστα. Σύγκαψη που όλα, όλα να φτούν οι λάμπε του ταμπλό μου, όλα να κάνω τα shift light μου. Δουλεύω over που 8.000 στροφέ, η τεσσερόνη μου κάνει 170 στο πήγε φτιά. Αγόγκυχτα, μάλιστα. Για τρένε χέλεου, για ίδιον το πράσι συμβαίνει κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Και ενώ είσαι από αρούχα μου, πυραυλώνω. Πυραυλώνεσαι και πώς αντιμετωπίζεις εσύ αυτήν την κατάσταση. Πώς την αντιμετωπίζω. Κάλλω λίγο μια κοπέλα νεύρο πρώτο μέσα από τα ρούχα της, εντάξει, και ανταγώνω τη ραφτή του, τη βλάπτη, δεν του ήθελα. Καταλάβες, ένα μήνο που κάτω, εσύ μου με θωρείς, πάω και 5-6 φορές την ημέρα, με θωρείς και δύο. Απίστευτο. Απίχει όλα την τίποτα. Έμπορο άλλον, έλυσα. Διαεί, τον τα πράγματα συμβαίνει καθημερινά, κάθε εβδομά. Με όποια νεύρο μπρο, με όποια νεύσω, πέφτει ρε κουμπάρμα στο μαρούλι. Έμπορο, διαεί, είναι σοβαρό το πρόβλημα. Για τρεπέτε μου είναι να πόχω και πάει άλλο την κατάσταση. Μα κύριε Φουτουλή, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Απαναγιά, πέτε μου γιατρέ. Έχω πρόβλημα, πέτε μου δεν θα το αντέξω. Μα κύριε Φουτουλή μου, δεν είναι εσύ που έχεις το πρόβλημα. Εγώ έχω το πρόβλημα. Εγώ έχω το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Εγώ έχω το πρόβλημα. Γιατρέ, ηρεμήστε. Κάτσετε μπορώ να καθίσω. Μα χαρώ με το. Ορίστε. Καθίστε. Πέτε μου τα ούρτα για πες μου το ραντεβού πώς να στοιχήσει. 100 ευρώ. Διαφημίσεις. Πατάτες σαν την αρκέδαλο σου. Πατάτες σαν την αρκέδαλο σου. Ραντανή, άκουσες ότι δεν ανοίξουν οι προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία. Ναι, αλλά γιατί τώρα. Γιατί λαλούν ότι θα αρχίσουν τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υπηρεσία. Εσύ τι λαλείς. Κοντέψαν οι βουλευτικές. Καληνύχτα. Καληνύχτα και προσέχετε. Θα υπάρχουν πάρκα, μαλλίν της γριάς, σούσες, κούνια, τέλες, τα πάντα, πεντάστερα ξενοδοχεία, τα πάντα, για όλη την οικογένεια. Ναι, αυτό είναι και αυτό. Αντιπλανώδη που πουλούν πράγματα τα οποία... Κύριε εκπρόσωπε μου. Παρακαλώ κύριε Σουστέσιου.
Είχετε ωραίο. Πες ένα λόγια κάποιες. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, έντος 2015 θα έκλα. Γιατί η έκθεση στήγησε 25 εκατομμύρια. Εννοείται γιατί η έκθεση στήγησε 25 εκατομμύρια, κύριε Μαθηγάνη. Γιατί η έκθεση στήγησε 25 εκατομμύρια. Η εκθέση ότι αναφέρεται κάπου, κύριε Σουστή. Γιατί η έκθεση. Παρακαλώ, κύριε Σουστή. Κύριε πρόσωπε μου. Αμαρίνες μου είσαι εντεντούτος. Κύριε εκπρόσωπε. Παρακαλώ, κύριε Σουστέσιο. Γιατί η έκθεση στήγησε 25 εκατομμύρια, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε εκπρόσωπε μου. Παρακαλώ, κύριε Σουστήβης. Η ανεργία είναι σε έξαρση πάντως. Αν όσοι δουλεύουν Κυριακές. Ο εργαζόμενος λέει. Είναι τώρα που σε κόφτω. Αδέρφια μου, κύριε Λεμονιάδης. Ήρθε η στιγμή. Κυβελόγονη! Λαλείτε να τολμήσουμε να στηρίξουμε το νομοσχέδιο περί αφαιρεγκιότητας. Εσκέφτεσαι τόση ώρα να το πεις τούτο. Μα είναι ενώ καζεμούς το κλάπηκε ρε τόσο. Πατάτε σαν την αρκέδαλο σου.